Πάμε να δούμε, είμαστε έτοιμοι τώρα κυρίες και κύριοι, να δούμε τη συγκλονιστική μαρτυρία του ανθρώπου κλειδί που ήταν εκεί και είδε για πρώτη φορά. Αποκαλύπτει μπροστά σε τηλεοπτική κάμερα τον άνθρωπο που μπορεί να έχει αφαιρέσει τη ζωή της 32χρονης Δώρας. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Σχεδόν 11 ημέρες πέρασαν από τον άγριο θάνατο της Θεοδώρας Ζέμπερη που δολοφονήθηκε μέσα στο δεύτερο νεκροταφείο Αθηνών μετά από 14 μαχαιριές που της κατάφερε ο δολοφόνος της. Το μνημόσυνο για τις 9 ημέρες από το θάνατό της έγινε την Παρασκευή 27 Οκτώβρη στο νεκροταφείο της Ριζούπολης, εκεί όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Η μητέρα της και τα αδέλφια της και λίγα ακόμη άτομα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη της άτυχης Δώρας. Στα πρόσωπά τους ζωγραφισμένος ο πόνος και ένα μεγάλο γιατί. Η μητέρα στέκεται πάνω από τον τάφο του παιδιού της και δεν μπορεί να πιστέψει ότι το σπλάχνο της δεν θα της ξαναχαμογελάσει ποτέ. Με όσο κουράγιο της έχει απομείνει, ζητά μόνο ένα πράγμα: να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού της. Θέλω δικαίωση στην ψυχή του παιδιού μου. Να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου, γιατί όπως είμαι εγώ μάνα και έχασα σήμερα το δικό μου παιδί, αύριο θα πάει σε ένα άλλο παιδί και θα κάνει πάλι το ίδιο. Δεν θα σταματήσει μόνο στην κόρη μου. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ σαν μάνα που είμαι και να μ' ακούν οι μανάδες όλες του κόσμου, να πούν αν είδαν κάτι εκείνη την ημέρα, εκείνο το απόγευμα που σκοτώσαν το παιδί μου, να βγουν να το πούν. Μια συγκλονιστική μαρτυρία στην εκπομπή μας από αυτόπτη μάρτυρα αλλάζει τα δεδομένα και φέρνει στο προσκήνιο την παρουσία ενός άνδρα που κινούταν ύποπτα στο χώρο του εγκλήματος. Σε κάποιος μαρμαράς πέρναγε γρήγορα και είπε καλέσει ασθενοφόρο και αστυνομία. Μετά από 5-10 λεπτά που έβγαινε κόσμος και τέτοια, παρατήρησα κάποιον ύποπτο, ο οποίος φορούσε πορτοκαλί μπλουζάκι, τζιν παντελόνι, μπες γυλαίκο και παπούτσια μπλε σκούρα, βιέλες. Αυτός φάνηκε κάπως ψύχρεμος, είπε μια κουβέντα, δεν κατάλαβα τίποτα, ούτε είδα αν έπιασε, αν κρατούσε τσάντα και τέτοια. Κατευθύνθηκε προς Ηρακλείο. Βγήκε εννοείται από την είσοδο. Από εδώ. Από εδώ, κανονικά, από την είσοδο. Εσάς γιατί σας έκανε εντύπωση και σας φάνηκε ύποπτος? Έτσι το στυλ του που τον είδα. Περίπου τι ηλικία ήταν αυτός ο άνθρωπος? 40 με 45. Υπήρχε ένταση, υπήρχε φόβος, υπήρχε ανησυχία εκείνη την ώρα ότι κάποιος έχει... Ναι, αλλά δεν ξέραμε ακριβώς τι ακριβώς έγινε. Και εκείνος παρόλα αυτά έφευγε. Ναι. Το έχετε καταθέσει αυτό στην αστυνομία? Ναι, πιστεύω ότι είναι εγώ. Ο πατέρας της 32χρονης κοπέλας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Αποκαλυπτικά υποστήριξε ότι την ημέρα που η κόρη του ξεψυχούσε στο νεκροταφείο εκείνος περνούσε απ' έξω και είδε έναν άντρα να μπαίνει βιαστικός μέσα στο ταξί του. Φεύγω από Ολυμπιακό στάδιο, φτάνω στη Βεΐκου και μπαίνω στο κλεισάκι της Βεΐκου δεξιά και κατεβαίνω μέσα από τον Περισσό και φτάνω εδώ στην Τραλέο. Και απέναντι εδώ στη γωνία στο νεκροταφείο στεκόταν ένας νεαρός. Κατεβαίνω, τον παίρνω, αφήνει το φανάρι, τον παίρνω και μπήκε σαν αλαφιασμένος γρήγορα μέσα στο αμάξι. Τι ώρα περίπου? Αυτό πρέπει να ήταν γύρω στις 6.30. Μήπως ήταν και αυτός, να δούνε το δολοφόνο του παιδιού. Να δούνε και τις κάμερες ποιον άνθρωπο είχα εγώ μέσα στο αμάξι. Εδώ, μήπως ήταν κρυμμένος και βγήκε μετά. Γιατί πώς ήξερα αυτός ότι οι γραμμές του χρέου είναι κλειστές? Δεν ξέρω, το είπε κανένας περαστικός, δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά μου είπε αυτό. Κατάλαβες και κυνηγάνε κάποιους μέσα στις γραμμές. Πώς το ήξερα, δεν ξέρω. Μπορεί ο άνθρωπος να μην έχει καμία σχέση, αλλά μένα τώρα το μυαλό μου έτσι που είναι πάει παντού. Μακάρι να ήμουν πιο νωρίς να βοηθάγα το παιδί. Να σκοτώνανε εμένα παρά το παιδί. Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα για το άγριο έγκλημα της 32χρονης εφοριακού και εξετάζει όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν να βρεθεί ο δράστης. Ένα νέο στοιχείο αποκάλυψε συγγενής της Δώρας στην εκπομπή Tatiana Live για το περίεργο μήνυμα που είχε λάβει το άτυχο κορίτσι λίγες ημέρες πριν την τραγική της κατάληξη. Την προηγούμενη Κυριακή μιλάγαμε. Και Τετάρτη έγινε το μοιραίο. Δεν μου είπε κάτι, ούτε κάτι φοβάται, ούτε τίποτα.
Είχαμε μία κουβέντα και πάνω στην κουβέντα μου πέταξε. Πήρα και ένα μήνυμα, μην ξαναπάς στο νεκροταφείο. Και εκεί σας λέω τελείωσε. Δεν το αναλύσαμε γιατί είχαμε μία άλλη συζήτηση και δεν το αναλύσαμε. Τώρα που το σκέφτομαι θα έπρεπε να το είχα αναλύσει, αλλά το ξεχάσαμε μετά τέλος. Δεν μου το είπε με φόβο ότι φοβάμαι γιατί μου στέλνουν αυτό το μήνυμα και πιστεύω ότι αν ήταν απειλητικό θα είχε πιο πολλές λέξεις. Δεν θα έλεγε μόνο «μην ξαναπάς στο νεκροταφείο», αυτή τη φράση μου είπε μόνο. Η οικογένεια επιβεβαιώνει ότι η Δώρα λίγες μέρες προτού γίνει το κακό είχε γνωστοποιήσει σε πολύ αγαπημένο της πρόσωπο ότι είχε λάβει ένα μήνυμα, δεν ξέρουμε από πού ακριβώς προέρχεται αυτό το μήνυμα, ούτε και πού ακριβώς το έλαβε, αν το έλαβε δηλαδή στο κινητό της ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή κάπου αλλού, το οποίο της έλεγε να μην ξαναπά στο νεκροταφείο. Αυτό. Ο θείος της άτυχης Δώρας μίλησε στην εκπομπή Τατιάνα Live για την ανιψιά του και το σκληρό τρόπο που έχασε τη ζωή της και δεν μπορεί να πιστέψει πως την στιγμή που αδίστακτος δράστης μαχαίρωνε τη Δώρα δεν υπήρχε κανείς στο σημείο του εγκλήματος. Την ώρα που έγινε το συμβάν, κατά σύπτωση εχθές που επήγαμε περίπου την ίδια ώρα και ανάψουμε το καντήλι, γύρω από στο χώρο που έγινε το συμβάν είχε αρκετό κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπήρχε περίπτωση την ίδια ώρα αυτή να μην είχε, όχι δίπλα, να ήταν στα 10 μέτρα, στα 20, σαν λέγω χθες που μπήκα μέσα εκπλάγηκα. Δηλαδή, όπου κοίταζε το μάτι σου, είχε κόσμο μέσα. Εκεί που έγινε το συμβάν, δεν ήταν, να το πούμε, πολύ στο βάθος, σε μια άκρη. Ήταν μπροστά γύρω στα 100 μέτρα από την κεντρική είσοδο. Η αδελφή της άτυχης κοπέλας δεν μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει ότι δεν θα ξαναμιλήσει στην αγαπημένη της αδελφή και μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook ζητά να βρεθούν μάρτυρες που θα βοηθήσουν να βρεθεί ο δολοφόνος. Άλλη μια μέρα πέρασε και δεν γύρισε, αγγελέ μου. Άλλο ένα βράδυ χωρίς εσένα. Ζητώ βοήθεια να βρεθούν μάρτυρες για το βασανιστικό θάνατο της αδελφής μου. Έλα να σε αγκαλιάσω γρήγορα. Σε λίγο θα ξυπνήσω. Φίλος του πρώην συντρόφου της κοπέλας μέσα από την κατάθεσή του όπως τη δημοσίευσε το blogo.gr μίλησε για το χωρισμό του ζευγαριού αλλά και για το χαρακτήρα της Δώρας. Την αγαπούσε, τη σεβόταν, όμως για κάποιο λόγο δεν αισθανόταν έτοιμος. Κάτι είχε ραγίσει μέσα του. Ήταν και 3 χρόνια μεγαλύτερη του. Από τότε ξεκίνησε ένας μικρός γολγοθάς για τον αστυνομικό σύντροφο της Δώρας. Σκεφτείτε ότι μέχρι 2 ημέρες πριν από το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του είχε στείλει 160 μηνύματα. Σε αυτά του έγραφε πόσο τον αγαπά, πόσο δεν τον καταλαβαίνει για την απόφασή του και από ένα σημείο και μετά πόσο πολύ τον συχαίνεται, αν και αυτό φαινόταν ότι δεν το εννοούσε. Επανήλθε ζητώντας συγγνώμη και λέγοντας ότι θέλει τόσο πολύ να ξεπεράσουν αυτό που είχε συμβεί μεταξύ τους. Αν ποτέ διαβάσετε αυτά τα μηνύματα θα καταλάβετε πόσο κυρία ήταν η Δώρα. Η γιαγιά της 32χρονης εφοριακού από την πλευρά του πατέρα μιλά αποκλειστικά στην εκπομπή μας για τα κακόβουλα σχόλια εναντίον του γιού της. Αυτός που έκαμε το έγκλημα να βρούμε. Αυτός ήταν τόσο μανιαϊτής που έκαμε αυτό το δράμα. Όχι το έκαμε ο γιος μου. Ο γιος μου θα τα κάνει γιατί δεν σκότωσε το παιδί του. Τόσα χρόνια που σε δεφόρια με τη γυναίκα το σκότωσε ποτέ. Ποιος κατηγορεί το γιο σας που μου λέτε? Πού το ξέρω εγώ, εκείνος που το έχει μίσει. Εσείς τι σχέση είχατε με τη Δώρα? Μιλούσατε σαν εγγονή με γιαγιά? Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Εσείς έχετε σχέση με τη μητέρα των παιδιών? Όχι. Η άτυχη Δώρα μαχαιρώθηκε 14 φορές από το δολοφόνο της και η οικογένειά της ψάχνει δικαίωση για το θάνατό της, αφού μέχρι στιγμής ο αδίστακτος δράστης κυκλοφορεί ελεύθερος. Επειδή εδώ δεν θέλω να κάνουμε αυτό το οποίο παρακολουθώ όλες αυτές τις ημέρες. Θέλω να σεβαστούμε την οικογένεια αυτή η οποία θρηνεί. Και ο ρόλος της τηλεόρασης είναι να βοηθάει για την ανάδειξη στοιχείων που αναζητεί η οικογένεια. Νάσο, δώσε μας λεπτομέρειες και πληροφορίες που έχεις σχετικά με την όλη εξέλιξη καθώς αύριο θα φιλοξενήσουμε εδώ τον ιδιωτικό detective. Ένα πρόσωπο κλειδί, νομίζω. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κληθεί από την οικογένεια να συμβάλλει ουσιαστικά και να στην βοηθήσει, υπόθεση. Ναι, και να βοηθήσει τις αρχές προκειμένου να εντοπίσουν τον δολοφόνο ή την δολοφόνο που κρύβεται πίσω από αυτό το εφιαλτικό, ας πούμε, γεγονός το οποίο προσπαθούμε τώρα και εμείς να πραγματευτούμε τηλεοπτικά. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να δώσω 2 στοιχεία τα οποία έχουν έλθει
και σε μένα και στον Άσος Blog και τα έχουμε γράψει και μπορεί κάποιος να τα παρακολουθήσει και να τα διαβάσει με λεπτομέρειες στο blog μου αυτή την ώρα. Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος μίλησε στα αποκαλυπτικά και στην εκπομπή ουσιαστικά έχει δώσει αυτό που οι αστυνομικοί πλέον έχουν ακολουθήσει ως πεπατημένοι στην έρευνά τους από το νεκροταφείο, από το σημείο δηλαδή που έλαβε χώρα το φωνικό μέχρι την κεντρική έξοδο. Έχουν χρονομετρήσει το σημείο με την έξοδο, μιλάμε για 95 δευτερόλεπτα με περπάτημα λίγο γρήγορο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν ένας άνθρωπος σκοτώνει ή τέλος πάντων μαχαιρώνει χωρίς να ξέρει αν έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο, δεν περπατάει χαλαρά. Προσπαθεί να φύγει το δυνατόν συντομότερο από το σημείο που έχει γίνει αυτή η εμπλοκή. Υπάρχει λοιπόν αυτό το στοιχείο το οποίο νομίζω ότι ανατρέπει τα πρώτα στοιχεία τα οποία ήταν το φως δημοσιότητας, ότι ο συγκεκριμένος πήδηξε μια μάντρα ή η συγκεκριμένη, ότι κατάφερε με τα χέρια του και με την δύναμή του να λυγίσει ένα σίδερο και να περάσει. Μιλάμε για μια μάντρα 2 μέτρων στην περιοχή, στα Άνω Πατήσια και όχι στην Μεταμόρφωση όπως έχω ακούσει κατά καιρούς να λέγεται. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα 95 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολύ κρίσιμα, διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα που έκανε το φωνικό, έχει περάσει από την κεντρική πύλη και εκείνη την ώρα στο σημείο βρίσκονται και συγγενείς άλλων ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή και φροντιστές και άνθρωποι οι οποίοι είναι και δουλεύουν σε γραφεία τελετών. Σημαίνει ότι έχει εικόνα ο κόσμος για τον δολοφόνο ή την δολοφόνο. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει σε 3 άτομα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, ύψους περίπου 1,70 με 1,75, οι οποίοι δεν θα έλεγα ότι είναι και γυμνασμένοι, δηλαδή είναι αδύνατοι πάρα πολύ. Είναι από αυτό που λέμε αδύνατοι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Δεν έχουν κιλά πολλά πάνω τους. Δεν είναι γυμνασμένοι κοινώς. Ναι, δεν είναι γυμνασμένοι. Δεν είναι δηλαδή ο άντρας που θα δεις, ας πούμε, και θα φοβηθείς. Είναι δεδομένο επίσης ότι το ορφανό DNA το οποίο αντλήθηκε ουσιαστικά από τα νύχια της Θανούσης δεν βοηθάει στην περαιτέρω έρευνα έτσι ώστε να γίνει ταυτοποίηση με DNA κάποιου άλλου είτε σε σημασμένου είτε υπόπτου έτσι ώστε η αστυνομία να μπορέσει να ρίξει τα φώτα της και την έρευνά της σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Και είναι σημαντικό επίσης το στοιχείο το οποίο έχουν ζητήσει οι αστυνομικοί από τον πατέρα που αφορά στο GPS του ταξί, στο πού βρισκόταν το ταξί την ώρα της δολοφονίας, γιατί αν θυμόσαστε ο πατέρας στη δική μας εκπομπή είπε ότι την ώρα εκείνη, δηλαδή 7 και κάτι, το οποίο διαπιστώθηκε και όλα αργότερα από το GPS, ήταν μπροστά στο νεκροταφείο, δηλαδή 2 ώρες, 2.5 ώρες μετά την δολοφονία της κόρης του. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία τα οποία έχουμε εμείς. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ. Είναι δεδομένο πάντως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, καθώς δεν υπάρχουν στο νεκροταφείο κάμερες. Είναι λογικό. Υπάρχουν 3 κάμερες, και κρατήστε το αυτό, 3 κάμερες εταιριών και καταστημάτων που βρίσκονται πολύ κοντά στην είσοδο του νεκροταφείου, που οι αστυνομικοί ήδη έχουν συλλέξει υλικά. Ήδη έχουν πάρει τα στοιχεία από τις κάμερες και τα εξετάζουν με πολύ μεγάλη προσοχή. Και να πούμε και κάτι τελευταίο για την τσάντα της Δώρας, γιατί έγινε πολύς λόγος για την τσάντα, ότι βρέθηκε σε άλλο σημείο της Αθήνας πεταμένη μια τσάντα η οποία έμοιαζε με την τσάντα που κρατούσε στα χέρια της η Δώρα, ότι τελικώς αποδείχθηκε ότι δεν ανήκει στην γυναίκα που έχασε τη ζωή της τόσο τραγικά και τόσο άγρια. Να προσθέσουμε άλλο ένα στοιχείο που μας έρχεται τώρα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, ότι ο εισαγγελέας έχει ήδη στα χέρια του το αίτημα για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και την παράδοση των εισερχομένων κλήσεων και των εξερχομένων, καθώς και τα μηνύματα από το κινητό της άτυχης Δώρας. Αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα εμείς το είπαμε ότι η άρση του τηλεφωνικού καταλόγου, τέλος πάντων της γραμμής της Δώρας, θα δώσει πάρα πολλές απαντήσεις. Ξαναλέω ότι κάνουν πολύ γρήγορες κινήσεις από την οικογένεια και πολύ καλά κάνουν. Για το τυπικό του πράγματος να σας πω ότι εάν μας ενδιαφέρει να κάνουμε άρση τηλεφωνικού απορρίτου ή αίτημα, έχουμε έναν χρόνο στη διάθεσή μας να το κάνουμε, διότι μετά οι τηλεφωνικές μεγάλες εταιρείες σβήνουν τα αρχεία για λόγους προσωπικών δεδομένων. Άρα κινήθηκαν το δυνατόν συντομότερο. Ανάσο, ναι. Και μάλιστα δεν μένουν στην παραφιλολογία.
και στη φλούδα η οποία έχει δημιουργηθεί της εκμετάλλευσης του πόνου της οικογένειας με τρίτους, τέταρτους ή συμβούλους, αλλά μπαίνουν στην ουσία στην εξερεύνηση όπως είχε γίνει με τον άτυχο, θυμίστε μου παιδιά, Γιακουμάκη, με την υπόθεση που είχε παρενέβει και είχε ανατεθεί από την οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη σε ιδιωτικό detective, τη μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Τσούκαλη τότε. Σήμερα η οικογένεια ξεπερνά όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τη νομική οδό, τα κάνει στην πάντα Νάσο, όπως διάβασα και στο blog σου, και αναθέτει την υπόθεση πλέον επί της ουσίας σε ιδιωτικό ερευνητή. Το έχει κάνει, θέλω να σας πω, η αδερφή της άτυχης Δώρας αυτό. Θέλω να σας πω ότι αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα για πρώτη φορά να μιλήσουμε με τον συγκεκριμένο ιδιωτικό αστυνομικό, ο οποίος έχει αναλάβει τις έρευνες. Θα μας πει τα πρώτα συμπεράσματά του και θέλω επίσης να σας πω ότι την εβδομάδα αυτή που θα διανύσουμε τώρα, ο συγκεκριμένος detective θα καταθέσει τα στοιχεία τα οποία έχει στην αστυνομία, γιατί λειτουργεί επικουρικά και βοηθητικά στην έρευνα της αστυνομίας, όπως επίσης και στην οικογένεια. Θεωρεί ο ίδιος, σε πρώτη κουβέντα που έχω κάνει μαζί του, mm-hmm. προκειμένου να τον έχουμε αύριο στην εκπομπή, ότι είναι θέμα πλέον ωρών να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο δολοφόνος της Δώρας. Να μείνουμε σε αυτά, παρακαλώ, και να μείνεις μαζί μας, Νάσο, γιατί πάμε. Αυτή την πραγματικά στη γερή δολοφονία της 32χρονης εφοριακού Δώρας Ζέμπερη, μελετούν όλα τα ενδεχόμενα οι αστυνομικοί και ουσιαστικά προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία ανάμεσα σε 20 καταθέσεις. Σήμερα, πάντως, η οικογένειά της κατέθεσε και νέα στοιχεία μέσω του δικηγόρου της. Δέκα ολόκληρες μέρες από τότε που η 32χρονη Δώρα Ζέμπερη έπεσε νεκρή με 14 μαχαιριές στο δεύτερο νεκροταφείο, ο γρίφος της τυχερής δολοφονίας παραμένει άλυτος. Η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τον φωνιά της αδικοχαμένης νεαρής. Την ίδια στιγμή, δικηγόρος της οικογένειας, μιλώντας στο Live News Weekend, έκανε λόγο για νέο σημαντικό στοιχείο που τέθηκε υπόψη των αστυνομικών αρχών. Εμείς θέσαμε υπόψη των αρχών ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται προτιμήσει, το ερευνούν οι αρχές και οι έμπειροι αξιωματικοί των ανθρωποκτονιών και θεωρούμε και ελπίζουμε από πλευράς της οικογένειας ότι αυτό το στοιχείο θα φωτίσει αυτή την περίπλοκη υπόθεση της δολοφονίας της Δώρας. Η μητέρα της αδικοχαμένης Δώρας έκανε δραματική έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να μιλήσει. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ σαν μάνα που είμαι και να μ' ακούν οι μανάδες όλες του κόσμου να πούν αν είδαν κάτι εκείνη την ημέρα, εκείνο το απόγευμα που σκοτώσαν το παιδί μου, να βγουν να το πούν χωρίς καμία συνέπεια, να το πούν σε μένα, να έρθουν να πάνε στην αστυνομία, να το πούν ανώνυμα, να μην φοβούνται τίποτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες για την ελληνική αστυνομία, καθώς μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Σημαντικές πληροφορίες για τις αστυνομικές έρευνες μετέδωσε ο δημοσιογράφος Βασίλης Χίτος στη χθεσινή εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου Live News. Έχουν καταλήξει στο προφίλ αυτού του δράστη, τον οποίο τον περιγράφουν ως έναν μετρίου ύψους, δολοφόνο, αδύνατο και με περιορισμένη μυϊκή δύναμη. Έως αυτή την ώρα οι αστυνομικοί ακολουθούν με βάση τις μαρτυρίες τα βήματα του δράστη. Από τη στιγμή που εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος, παίρνοντας μαζί του το κινητό και την τσάντα της Δώρα Ζέμπερη. Οι αστυνομικοί έχουν σχεδιάσει τη διαδρομή που μπορεί να ακολούθησε και έχουν στα χέρια τους υλικό από τουλάχιστον τρεις κάμερες, το οποίο εξετάζουν καρέ ψάχνοντας το δολοφόνο.